Αυτός έφυγε στην κόντρα, πλάσαρα για το 0-1. Προφανέστατα θα υπάρξει τσεκ από τον ΒΑΡ για το αν είναι σε κανονική θέση ο Αντώνιο Τσόλακ την ώρα που του περνάει την μπάλα ο Μητρίτσα. Αυτό λέει ο διαιτητής στους παίκτες της ΑΕΚ που διαμαρτύρονται. Εμείς θα ξαναδούμε τη φάση. Ο Μητρίτσα του κάνουν το φάουλ, αφήνει σωστά το πλεονέκτημα. Εδώ φεύγει ο Τσόλακ την ώρα που περνάει την μπάλα ο Μητρίτσα. Οριακή η φάση. Το καιρό χώρο στη συνέχεια ανοίγει το δεν σκορ, το προλαβαίνει κανείς. Βέβαια θα εξεταστεί η φάση από το ΒΑΡ. Ο Τσόλακ ανοίγει το σκορ στο ΆΚΑ 0-1. Σε λίγο θα ακούσουμε και τον ΒΑΡ. Έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα προς στιγμή. Να ακούμε μέσω του συνδρομητικού και τον Μιχάλη Τσόχο. Και θα ακούσουμε και τον ΒΑΡ σε λίγο. Να δούμε αν θα μετρήσει και τον γκολ. Ωραίο πλασέ από τον Τσόλακ μετά την κάθετη από τον Μητρίτσα. Νίκο. Πάμε εδώ πέρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, ο Ποτάπου. Το 50 λεπτό ο ΠΑΟΚ με την εξαιρετική προσπάθεια του Τσόλακ να κερδίσει το τέταρτο τον Στάκοβιτς και ανοίξει το σκορ. ΑΕΚ ΠΑΟΚ 0-1 λοιπόν. Ιδανικό ξεκίνημα για το δικέφαλο του Ποράπου. Κυπαχώς το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας προηγείται με 1-0 και έχει βάλει γερές βάσεις για ένα ακόμα νικηφόρο αποτέλεσμα σε αυτή τη διαδικασία των play-off. Ο Τσόλακ, ο οποίος δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη, την έξοδο του Στάκοβιτς τον τιμώρησε στην αριστερή του γωνία και έτσι ο δικέφαλος του Βορρά μέσα σε έκταλους πανηγυρισμούς των ποδοσφαιριστών του εντός των τεσσάρων γραμμών αλλά και όλου του πάγκου που έγινε ένα κουβάρι προηγείται με 1-0. Ωραία, πάρει. Θα σας ακούω.